Παραδείγματος χάρη, η τεχνολογία αλλαγής φύλου δεν ξέρω πόσο χειραφετική διάσταση μπορεί να έχει. Ειλικρινά, δεν το ξέρω. Για να είμαι ακριβέστερος, ξέρω ότι είναι μία μορφή χειρίς του τύπου χειραγώγησης. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ας δει σήμερα ποιοι είναι οι υπέρμαχοι αυτών των πολιτικών επιλογών. Αυτοί που είναι οι πιο ρατσιστές στην παγκόσμια πολιτική τους, αυτοί που πάνε να επιβάλλουν τη δική τους νοοτροπία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον πλανήτη, αυτοί που επιβάλλουν με όρους γενοκτονίας τα οικονομικά, πολιτικά και λοιπά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα, αυτοί είναι που πάνε να μας επιβάλλουν όλη την προβληματική των LGBTQ και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Έτσι. Έχουμε εδώ και επιστήμη και υπάρχει διαφορά, επιμένω σε αυτό, ανάμεσα στην ανάγκη και στην επιθυμία. Φυσικά και υπάρχει αυτή η διάκριση που είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Φυσικά και εδώ εμπλέκεται το φαντασιακό, συνειδησιακό, πνευματικό στοιχείο στην επιθυμία. Αλλά ακριβώς λόγω αυτού του πράγματος, σε αλωτριωμένη κοινωνία που υπενήχθηκε ο Γιώργος προηγουμένως πολύ εύστοχα, σε κοινωνία στην οποία έχουμε εκτατική, απόπειρα εκτατικής ανάσας και διεξόδου των όρων αναπαραγωγής του κεφαλαίου, πράγμα που θα το δούμε στο ιστορικό κομμάτι, μέσω της δημιουργίας τεχνητών αναγκών στον άνθρωπο, άρα μέσω μιας βιομηχανίας επιβολής τεχνιέντος επίπλαστον αναγκών στον άνθρωπο, το να μιλάμε με τέτοια ευκολία για αυτά τα θέματα είναι νερό στο μήλο της χειραγώγησης. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβάλλεται στα πλαίσια της διατλαντικής πολιτικής επενδύσεων και εμπορίου να επιβάλλονται και τέτοια φαινόμενα σαν αυτό που συζητάμε τώρα, επιβολή δηλαδή της αλλαγής φύλου των γάμων και της τεκνοθεσίας μεταξύ ομοφύλων, και εμείς να θεωρούμε ότι αυτό είναι προοδευτικό φαινόμενο. Κάπου το έχουμε χάσει. Κάπου έχουμε χάσει την μπάλα. Έτσι. Δηλαδή, εάν αγνοήσουμε το βιολογικό πυρήνα, το βιολογικό υπόστρωμα των αναγκών, φυσιογνωστικά επακριβώς προσδιοριζόμενο, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ορμονικό και ανατομοφυσιολογικό πρόβλημα, το οποίο είναι απειροελάχιστο ποσοστό στις περιπτώσεις βιολογικού ανατομοφυσιολογικού προσδιορισμού του φύλου, και εκεί οι ιατρικές παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν, ενώ τα ερμαφρόδιτα και αυτές τις περιπτώσεις, οι περιπτώσεις εκείνες τις οποίες έχουμε την λεγόμενη μη παραδοσιακή σεξουαλική προτίμηση, σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι μορφές διάθλασης συγκεκριμένου τύπου αλωτριωμένου και αλωτριωτικού κοινωνικού στο βιολογικό. Διάθλασης οι επιπτώσεις της οποίας γίνονται πολύ ορατές εάν δούμε εμείς ως εκπαιδευτικοί. Έχουμε κάποια άλλη δυνατότητα να το δούμε αυτό, όχι γιατί είμαστε υπεράνθρωποι, αλλά γιατί μπορούμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο ψυχισμός του παιδιού. Έτσι. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι θα γίνει εάν στην παιδική ηλικία ή στην εφηβεία ενός παιδιού έρθει ο γονέας ή ο δάσκαλος και του πει «Παιδάκι μου, το ψάξεις το φίλο σου. Μήπως δεν είσαι αγόρι και είσαι κορίτσι» ή το αντίστροφο. Πού θα πατήσει, τι θα κάνει στη συνέχεια. Και αν τραυματίσεις τη φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού που συνδέεται με τις θέσεις και τους ρόλους τους βιολογικά προσδιορισμένους από το βιολογικό υπόστρωμα των αναγκών, των θέσεων και των ρόλων των φύλων, έχεις αποδομήσει το σύνολο της προσωπικότητας και της μετέπειτας ζωής του παιδιού. Και αυτό που σας λέω είναι αποδεδειγμένο και με εμπειρικό υλικό. Όταν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ δίνουν μάχες
για να θεωρηθεί ύψιστο δικαίωμα ελευθερίας επιλογής. Το να επιβάλλουν γονείς ορμονική παρέμβαση με εισαγγελική απόφαση για την αναστολή της ορμονικής ανάπτυξης του παιδιού ή παρεμβάσεις αλλαγής φύλου σε 6χρονα, 9χρονα, 12χρονα, τι είναι αυτό αν όχι γενοκτονία? Ποιος είσαι εσύ που αποφάσισες εξ ονόματος του παιδιού, γιατί μην πει κανείς ότι το παιδί στα 6 του αποφάσισε ότι δεν θέλει να γίνει άντρας και θέλει να γίνει γυναίκα ή δεν θέλει να γίνει νίκη γυναίκα και θέλει να γίνει άντρας. Ποιος είσαι εσύ που αποφάσισες εξ ονόματος του παιδιού να κάνεις προσθετικές, αφαιρετικές και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις και ορμονικές παρεμβάσεις? Διαβάστε, είναι συγκλονιστικό το υλικό αυτό, το οποίο αποκτά διαστάσεις γενοκτονίας. Αποκτά διαστάσεις δηλαδή στα πλαίσια των οποίων επέρχεται τεχνιέντος και ένας βιολογικός εκφυλισμός του ανθρώπινου γένους στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και οικονομίες. Δεν είναι τυχαίο αυτό το φαινόμενο. Και δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν πολύ συστηματικά αυτού του είδους τις παρεκκλήσεις, με βιομηχανικό μάλιστα τρόπο, και θα καταλάβετε. Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Την έκανα. Ξέρετε, ανακάλυψα. Δείτε πώς χρηματοδοτούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν αυτά τα LGBTQ πρότυπα από τα βασικά μονοπόλια Microsoft, IBM, έτσι, Apple. Πάρτε όλα αυτά να δείτε. Υπάρχουν τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους και δείτε πώς χρηματοδοτούν όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε τι προγράμματα υπάρχουν στη βιομηχανία του τουρισμού για ειδικά πακέτα για LGBTQ. Δείτε τι ειδικές πιστωτικές κάρτες εκδίδονται για LGBTQ κοινότητες με τις προτιμήσεις τους. Και πείτε μου σας παρακαλώ, αυτό το οποίο είναι πρωτεύουσα επιλογή των πιο επιθετικών κύκλων της σημερινής ολιγαρχίας χρηματιστικής του κεφαλαίου, πώς μπορεί να είναι πρόταγμα και σημαία προοδευτικότητας για κάποιους δίθεν προοδευτικούς χώρους? Και για να το κλείνουμε, εάν διαστρεβλώσεις τη φυσιολογική, οντολογική, οντογενετική μάλλον, ανάπτυξη του παιδιού, γιατί υπάρχει μια φιλογένεση και μια οντογένεση, την ατομική δηλαδή ψυχοσωματική εξέλιξη ενός ατόμου, εάν τη διαστρεβλώσεις με τέτοιου τύπου χειραγωγήσεις, τότε πιστέψτε με, το άτομο που θα υποστεί τέτοια παρέμβαση με διάφορους τρόπους, και μπορεί να την υποστεί όχι μόνο με προσθετικές ή αφαιρετικές, χειρουργικές ή ορμονικές άλλες παρεμβάσεις, μπορεί να την υποστεί με ένα πολύ τραγικό τρόπο, έχοντας ας πούμε στο βιολογικό πυρήνα της οικογένειάς του ένα πρότυπο τόσο αλλοτριωμένων σχέσεων ανάμεσα στους γονείς, που να το κάνουν να απολέσει κάθε επιθυμία να έχει το τάδε αρσενικό ή θηνικό πρότυπο, πρότυπο αρενοπότητας, θηλυκότητας και πάει λέγοντας. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα. Δηλαδή η αυταρχική πατριαρχική οικογένεια μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια καταράκωση του ψυχισμού του παιδιού που να το ακυρώσει και ως φίλο. Εάν λοιπόν έχουμε μια τέτοια ακύρωση του βιολογικού πυρήνα συγκρότησης μελλοντικής της προσωπικότητας, πιστέψτε με, δεν υπάρχει θέμα στη μετέπειτα ζωή του ατόμου που να μην το διαθλά μέσω αυτής της παρέκβασης, παρέκκλησης από το έμφυλο προσδιορισμό της ύπαρξής του βιολογικά. Αυτό θα το δείτε και εμπειρικά. Ψάξτε να δείτε εμπειρικά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την αλλαγή προσανατολισμού με ή χωρίς ιατρική παρέμβαση και πείτε μου αν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν ένα από τα μείζωνος κλίμακας προβλήματα της κοινωνίας και της ανθρωπότητας της εποχής χωρίς να το διαθλούν από αυτό. Έχουμε δηλαδή μία αντίστροφη διάθλαση. Δεν έχουμε μόνο διάθλαση του κοινωνικού μέσω του βιολογικού στο άτομο, διάθλαση μέσω του βιολογικού πυρήνα της οικογένειας, λίγο υπομονή Γιάννη, μέσω του βιολογικού πυρήνα της οικογένειας των οικονομικών καταστάσεων, τάσεων και επιλογών συγκεκριμένου τύπου και μάλιστα αν είναι κυρίαρχες αλλοτριωμένες και αλλοτριωτικές σχέσεις, αυτή η παρέμβαση θα είναι αντίστοιχα αλλοτριωτική και αλλοτριωμένη. Αλλά έχουμε το επόμενο βήμα, και κλείνω την παρένθεση μόνο με αυτή την επισήμανση που είναι τροφή πιο πολύ για προβληματισμό, έχουμε το επόμενο βήμα της αποδόμησης της κοινωνίας μετά την επιθετική ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού. Δεν είναι μόνο η κοινωνία συνονθήλευμα ατόμων εγωιστικά και ιδιωτελώς σκεπτόμενων ως προς τα κίνητρά τους, άρα που ανάγονται στη βιολογία τους, αλλά έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη επίθεση
της κυρίαρχης ιδεολογίας και προπαγάνδας, στο βιολογικό πυρήνα συγκρότησης της προσωπικότητας. Στη βιολογική υπόσταση του ατόμου, ως θεμέλιο της προσωπικότητας. Δηλαδή δεν του έφτανε που αποδόμησε την κοινωνία σε άτομα ιδιωτελώς σκεπτόμενα φιλοτομαριστές, αλλοτριωμένους και αλλοτριωτικούς, αλλά πάει να συγκλύψει και την ίδια, τον ίδιο το βιολογικό πυρήνα συγκρότησης οποιασδήποτε ατομικότητας, άρα της προσωπικότητας. Ο άνθρωπος που θα υποστεί αυτή την συνειδησιακή, ασυνείδητη κατά κύριο λόγο, μετάλλαξη, λόγω αυτού του τύπου της χειραγώγησης, και θα προσπαθήσει να έχει αντίστοιχη κατασκευή με παρεμβάσεις ιατρικού τύπου και παραϊατρικού τύπου πάνω στο σώμα του, θα είναι τόσο καταρακωμένος που δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε. Μα τίποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι στρατηγικά think tanks όπως αυτά του Stratford σε δημόσιες στρατηγικές τους εκθέσεις αναφέρουν πόσο προς όφελος των στρατηγικών συμφερόντων της κυριαρχίας των ΗΠΑ είναι η επιβολή αυτών των LGBTQ προτύπων. Όχι μόνο διότι παίζουν για ένα target group καταναλωτικών αγαθών που προσανατολίζονται σε άτεκνες καταστάσεις ομοφύλων ζευγαριών, ατέκνων, μονογονεϊκών κλπ. Οικογενειών, αλλά και διότι αυτό είναι το πιο χειραγωγήσιμο υλικό. Είναι αδύνατο να σηκώσει κεφάλι ως προς τα επαναστατικά θεμελιώδη προτάγματα ένα καταρακωμένο άτομο ως προς το βιολογικό πυρήνα συγκρότησης της προσωπικότητάς του, εάν έχει υποστεί μια τέτοια χειραγωγική μετάλλαξη.